ως φίλοιξ εξήλθησας τη Εκκλησία Χριστού, καρπίστης των λόγων σου, τον ευσεβών τας ψυχάς, εκτρέφων εν χάρη τη, και εν αθλίσσα.

τη τρίτη του μηνός Σεπτεμβρίου, ανθίμου επισκόπου Νικομηδίας, θεοκτής του Οσίου, φίβης της Διακόνου, στεφάνου του Ομολογητού, βασιλίσης Αριστείωνος, Χαρίτονο και αρχοντίωνος των μαρτύρων, Κωνσταντίνου βασιλέως του Νέου, Ιωαννικίου αρχιεπισκόπου Σερβίας, Ιωάννου Οσίου του Διαχριστών Σαλού, Πολυδόρου νεομάρτυρος του εν τη νέα Εφέσο και η ανακομιδή των ιερών λιψάνων του εν Πατρός Ιμών Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη. Ο Άγιος Άνθιμος ο ιερομάρτης και επίσκοπος της Νικομηδίας έζησε στα τέλη του τρίτου αιώνος Ματά Χριστόν και πατρίδα του ήταν η Νικομιδία από μικρός διακρίθηκε για τον ευσεβή ζήλο του προσταθία. Όταν πια ενηλικιώθηκε, η ζωή του ήταν υπόδειγμα σοφροσύνης και αγάπης. Επειδή πλούσια κατήχε τον θησαυρό των θείων αληθιών, η θερμή του διδασκαλία, εμπνεωμένη από αποστολικό ζήλο, έβρισκε πάντα ανταπόκριση στις ψυχές των πιστών. Η πνευματική του ικανότητα όθησε τους χριστιανούς της Νικομηδίας και τον έπεισαν να γίνει ιερεύς και αργότερα επίσκοπός τους. Όταν όμως ξεκίνησε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, τον κυνήγησαν και τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες. Ο Διοκλητιανός του πρότεινε να θυσιάσει στους ψευτοθεούς τους, για να κερδίσει την επίγεια ζωή του. Αλλιώς τον περίμεναν φρικτά βασανιστήρια και του έδειξε τα όργανα με τα οποία θα τον βασάνιζαν. Ο Άγιος Άνθιμος όμως ηρωικά του απάντησε, «Γιατί μου τα δείχνεις αυτά, για να με φοβήσεις? Αυτά ας τα φοβούνται εκείνοι, για τους οποίους η παρούσα ζωή είναι μόνο ηδονή και την στέρησή της την θεωρούν μεγάλη απώλεια. Αλλά σε εμένα, όπως και σε κάθε χριστιανό, Αυτά τα επίγεια και πρόσκαιρα αγαθά δεν ασκούν καμία γοητεία. Το σώμα μου είναι πρόσκαιρο και ευτελές, που μόνη αξία έχει όταν αγιαστεί δια του Χριστού και δοθεί εις την καταχριστών ζωήν. Επομένως, τιμωρίες και βάσανα είναι για μένα πιο ποθητά από το να απαρνηθώ τον σωτήρα μου. Τότε, αφού τον βασάνισαν φρικτά, τελικά τον αποκεφάλισαν. Ο Όσιος Θεόκτιστος, ο συνασκητής του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, ο Όσιος και Μέγας αυτός ασκητής, αποσύρθηκε από τον κόσμο και κατέφυγε έξι μίλια από την Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται η Λάβρα Φαράν. Εκεί κλείστηκε σε ένα κελί και επιδόθηκε σε αυστηρούς ασκητικούς αγώνες. Στα χρόνια αυτά εγκαταστάθηκε σε ένα γειτονικό κελί της Λαύρας εκείνης και ο Μέγας Ευθύμιος. Ο κοινό πόθος της άσκησης συνέδεσε στενά τους δύο διάσημους ασκητές, οι οποίοι μετά από την απόδοση της εορτή των φώτων πήγαιναν μακριά μέσα στην έρημο για αυστηρότερη άσκηση. Έπειτα επέστρεφαν στην Λαύρα την Κυριακή των Βαΐων. Ύστερα από πέντε χρόνια, αποσύρθηκαν οριστικά και οι δυο τους στην έρημο, μέσα σε μία σπηλιά. Η φήμη όμως της αρετής τους έφερε κοντά τους πολλούς μαθητές, και έτσι δημιουργήθηκε κοινόβιο, που μέχρι τέλους της ζωής του ήταν προϊστάμενος ο Θεόκτιστος. Με την μεγάλη υπόληψη και αγάπη των συνανθρώπων του, ο Όσιος Θεόκτιστος, εκοιμήθη σε βαθύ γύρα στο έτος 451 μετά Χριστόν. Στην κηδεία του πρωτοστάτησαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Αναστάσιος και ο Μέγας Ευθύμιος, ο οποίος τότε ήταν 90 ετών. Ο Άγιος Μάρτης Πολύδωρος, ο Νεομάρτης από την Λευκοσία. Κύπριος από την Λευκοσία ο Νεομάρτης Πολύδωρος, ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς, τον Λουκά και την Λουρδανού. Έμαθε τα Ιερά Γράμματα και ταξίδεψε στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες, εξασκώντας το επάγγελμα του πραγματευτή. Όταν το 1793 βρισκόταν στην Αίγυπτο, προσελήφθη γραμματέας από έναν αρνησί Χριστό Ζακυνθινό, από κάποιον Ζακυνθινό δηλαδή ο οποίος είχε αρνηθεί το Χριστό, και είχε ασπαστεί τον Ισλαμισμό και σε κάποια διασκέδαση μαζί του μέθησε και ο Πολύδωρος και απαρνήθηκε το Χριστό. Όταν όμως συνήλθε μετανόησε πικρά και πήγε στην Βηρητό και εξομολογήθηκε στον Αρχιερέα. Κατόπιν αποσύρθηκε στο μοναστήρι του Όρους του Λιβάνου όπου ξεκουράστηκε κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κατόπιν μετέβη στην επτολεμαϊδα της Παλαιστίνης όπου ανακοίνωσε στον εκεί αρχιερέα τον πόθο του να μαρτυρήσει. Με την προτροπή του αρχιερέως ανεχώρησε για την Αίγυπτο, αλλά λόγω θαλασσοταραχής προσάραξε στην Ιάφα, την αρχαία Ιώπη. Από εκεί μετέβη στην Χίο, στις 13 Ιουνίου του 1793 και έπειτα μετέβη στη Σμύρνη για να επιστρέψει πάλι στην Χίο. Τελικά έφτασε στη Νέα Έφεσο, όπου μπροστά στον μουφτή ομολόγησε τον Ιησού Χριστό και μετά από άγρια βασανιστήρια τον απανχώνησαν. Ήταν η μέρα Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου του έτους 1794. Το λήψανο του Αγίου Νεομάρτυρος ενταφιάστηκε κοντά στους στάφους των Αρμενίων. Σήμερα η κάρα του Αγίου Πολιδόρου φυλάσσεται στο ναό της Αγίας Εκατερίνης στην πλάκα των Αθηνών. Τι αυτή η μέρα η ανακομιβή των χαριτοβρήτων και ιερών λιψάνων του εναγίης πατρός Σιμών Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη. Η ανακομιδή των λιψάνων του Αγίου Νεκταρίου έγινε την 3η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1953 τε στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.